Δεν θα επανέλθω στο νομοσχέδιο, τοποθετηθήκαμε εξαντλητικά. Θα αναφερθώ μόνο στις τροπολογίες και κυρίως στην 112. Ήθελα κυρίως να αναφερθώ στο θέμα που αφορά την Επιτροπή για τα Φάρμακα, γιατί πραγματικά έρχεται στον απόϊχο της τραγικής κατάληξης του 72χρονου καρκινοπαθούς από το Ηράκλειο, που δυστυχώς αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασθενείς και χρονίως πάσχοντες στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η απελπισία στην οποία περιήλθε ο συγκεκριμένος ασθενής αποτυπώνει το Γολγοθά που περνάνε χιλιάδες καρκινοπαθείς, που αναγκάζονται να περνάνε με πολύ μεγάλη αναμονή, αναμένοντας φάρμακα, που αντιμετωπίζουν τον κινησμό, το δημόσιο σύστημα υγείας να τους στέρνει στη γύρα να αναζητούν το κατάλληλο φάρμακο ή να περιμένουν πολλούς μήνες, πολλές φορές και περισσότερους από το προσδόκιμο ζωής τους για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Και βέβαια την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να δικαιολογεί στα δικαιολόγητα με ακροβασίες αλλά και με χιδεότητες σαν αυτές που ξεστόμησε ο Υπουργός Υγείας, προσπαθώντας να πετάξει την ευθύνη, να παρουσιάσει πάλι ως ατομική ευθύνη αυτή την κατάσταση, έρχεται σήμερα με τον ίδιο κινησμό να φέρει μια τροπολογία στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αναπαράγει την ίδια λογική του κόστους ωφέλους και λέει ότι συγκροτείται μια επιτροπή που θα λειτουργήσει ως κόφτης για τις ανάγκες ασθενών και μιλάμε ασθενείς που πάσχουν από πολύ σοβαρές και σπάνιες παθήσεις και πρόκειται για φάρμακα και θεραπείες που επιλέγονται από τους θεράποντες ιατρούς σε μια φάση της νόσου που η προηγούμενη θεραπευτική αγωγή δεν έχει μέχρι τη στιγμή εκείνη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην ουσία δηλαδή εξαντλείται με αυτόν τον τρόπο, με τη συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων που είτε είναι εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων είτε δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποζημιούμενων φαρμάκων, εξαντλείται κάθε όπλο που διαθέτει επιστήμη και τεχνολογία προκειμένου να ελαφρυνθεί ή και να μπορέσει να σε κάποιο βαθμό να θεραπευτεί ή να προληφθεί η κατάσταση του ασθενούς. Και βεβαίως επίσης είναι η ίδια κοινική λογική που διέπει βέβαια και αυτές τις γνωστές κακόγουστες φιέστες του Υπουργού που εγγενίασε τα νοσοκομεία ανώνυμες εταιρείες με τιμοκατάλογο και τους ασθενείς πελάτες στα επιπληρωμή χειρουργία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι πέρα από το γεγονός ότι στην Επιτροπή επιλέγονται να μπουν όχι οι συγγενείς των θυμάτων των ασθενών, γιατί λέει ο Υπουργός ότι πρέπει να γίνει η αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια, επιλέγεται όμως και προτάσσονται να μπουν οι οικονομολόγοι που θα εκτιμήσουν με αυτού του είδους τα επιστημονικά κριτήρια το αν πρέπει ή όχι να δοθεί ένα φάρμακο στον ασθενή. Τελικά, όπως και τα κριτήρια που μπαίνουν στη συνέχεια στην παράγραφο 3, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια κατά κύριο λόγο επιτροπή περικοπής και όχι έγκρισης αυτών των φαρμάκων, γιατί μπαίνει μια σειρά φίλτρα προκειμένου να εκτιμηθεί αν τελικά θα δοθεί ή όχι το φάρμακο στον ασθενή. Τελικά είναι η ίδια λογική στα κριτήρια, με τη γνωστή κοινική φράση του εγνωσμένου κύρους καθηγητή που αρχικά είχε ανακοινωθεί ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, που έλεγε ότι πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση ορισμένων ανθρώπων, μιλώντας για τους καρκινοπαθείς. Αυτόν βέβαια τον είχατε και ως αναπληρωτή πρόεδρο στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Δεοντολογίας, γιατί αυτή η λογική διέπει
την αντίληψή σας για το πώς πραγματικά πρέπει ένας ασθενής να έχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αν πραγματικά η κυβέρνηση σκεφτόταν να αντιμετωπίσει την αντιφάγα φαρμακοβιομηχανία, δεν θα της έκανε τα γνωστά δωράκια της μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών προς τον ΕΟΠΗ και τα δημόσια νοσοκομεία και δίνοντάς τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα χρωστούμενά της σε 36 δόσεις. Είναι πραγματικά μνημείο κινησμού του συγκεκριμένου άρθρου, όπως επίσης είναι μνημείο εμπεγμού και το άρθρο της ίδιας τροπολογίας που αφορά το ρεύμα για τους αγρότες που ανέπτυξε πολύ αναλυτικά ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ότι τελικά δεν μιλάμε για ελάφρυνση των αγροτών, αλλά για άλλη μια επιδότηση στους παρόχους της ενέργειας για να έχουν εγγυημένα κέρδη. Και τελικά, και καταλήγω με αυτό, φαίνεται ότι σε αυτό το σύστημα μπορούν να έχουν εγγυημένες τιμές και κέρδη οι πάροχοι ενέργειας, μπορούν να έχουν εγγυημένες τιμές και κέρδη οι μεγαλοκατασκευαστικοί όμιλοι από τις εθνικές οδούς, μπορούν να έχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Η μόνη που απαγορεύεται διαεροπάλου να έχουν εγγυημένες κατώτατες τιμές για τα προϊόντα τους είναι οι αγρότες. Τέτοιου είδους μέτρα για να ελαφρύνετε και να στηρίξετε τον αγροτικό κόσμο ούτε θέλετε, ούτε πρόκειται να πάρετε. Γι' αυτό συνεχίζετε τον εμπεγμό με αυτές τις ρυθμίσεις που τελικά δεν τους βγάζουν από τα διέξοδα, αλλά διαιωνίζουν τα διέξοδά τους, αφού εκείνοι θα παραμείνουν χειροπόδαρα δεμένοι στους διάφορους παρόχους της ενέργειας για 10 χρόνια και βέβαια θα χρειαστεί να πληρώσουν μέχρι τελευταίας όλες τους οφειλές. Σας καλούμε λοιπόν να σταματήσετε τον εμπεγμό απέναντι στους αγρότες και να πάρετε πραγματικά μέτρα στήριξής τους όπως είναι τα αιτήματά τους που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.